Καλησπέρα φίλοι και φίλες του Cinema Warehouse. Έχουμε μια καινούργια και φανταστική λίστα σήμερα. Έχουμε τις 10 καλύτερες ταινίες με δράκους. Φανταστική λίστα, παραμυθένια λίστα. Ενώ μπορούμε να ξεκινήσουμε με το νούμερο 10, όπου έχουμε το D-War, δηλαδή Dragon War, όπου βλέπουμε μια ταινία η οποία πάσχει στα ειδικά εφέ. Πραγματικά τα εφέ της θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλύτερα, αλλά είναι μια ωραία και σπουδαία ταινία με δράκους. Έχει μια πολύ όμορφη τελική μονομαχία με δράκους, όπου δράκοι οι οποίοι είναι σε κατώτερο επίπεδο, δηλαδή σαν φίδια ας πούμε, προσπαθούν να νικήσουν ο ένας τον άλλον για να καταφέρουν να αναρριχηθούν και να βγάλουν πόδια και φτερά και να γίνουν κυρίαρχοι δράκοι. Μια πολύ ωραία ταινία με πολλές καταστροφές και μια εξαιρετική τελική μονομαχία. Πάμε όμως λίγο πιο ψηλά, πάμε στο νούμερο 9, όπου έχουμε το Harry Potter και το Κύπελλο της Φωτιάς. Στο Harry Potter και το τέταρτο μέρος των ταινιών δεν έχουμε εξ ολοκλήρου ταινία με δράκους, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, μια πολύ καλοφτιαγμένη σκηνή, όπου ο Harry Potter κατά τη διάρκεια του τρίαθλου της μαγείας προσπαθεί να πάρει ένα χρυσό αυγό από έναν δράκο, γιατί αυτό λέει ότι πρέπει να κάνει το αγώνισμα. Εκεί βλέπουμε δηλαδή έναν εξαιρετικό δράκο, έναν πολύ καλοφτιαγμένο δράκο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάρβουνο τον ήρωά μας, τον Harry Potter. Μια πολύ ωραία σκηνή, στο νούμερο 9 λοιπόν. Στο νούμερο 8 έχουμε μια πραγματικά υπέροχη σκηνή με έναν δράκο, στην ταινία Merlin. Πιο πολύ τηλετενία βέβαια, όπου με τον Sam Neill για πρωταγωνιστή, όπου κάνει τον μάγο Merlin, η γυναίκα του απαγάγεται από μια κακιά μάγισσα, την δίνει, την προσφέρει σε ένα δράκο για να αναγκάσει τον Merlin να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του. Ο Merlin δεν τα καταφέρνει να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του επαρκώς και η γυναίκα του δυστυχώς καίγεται από τον δράκο. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια εξαιρετική σκηνή με έναν πολύ καλοφτιαγμένο και ωραίο δράκο. Έχουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το Merlin. Πάμε όμως πιο ψηλά στο νούμερο 7, όπου έχουμε το Aragorn, την ταινία που έρχεται κατευθείαν από το βιβλίο. Δυστυχώς ενώ τα βιβλία ήταν 4, η ταινία ήταν μόνο μία και περίεργο γιατί η ταινία ήταν πολύ πολύ καλοφτιαγμένη με έναν εξαιρετικό δράκο με πολύ ωραία εφέ. Ο δράκος μπορούσε να βγάλει και φωτιά και πάγο. Θέλουμε να δούμε και τις υπόλοιπες 3. Πραγματικά ήταν τόσο καλή που θέλουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Στο νούμερο 6 έχουμε το The Never Ending Story, όπου έχουμε έναν φιλικό δράκο, ο οποίος ζει μέσα σε όνειρο και προσπαθεί μαζί με ένα παιδάκι να σώσουν τον κόσμο των παραμυθιών, δηλαδή τον κόσμο της φαντασίας. Ο δράκος είναι ένα βασικό συστατικό των παραμυθιών και γι' αυτό ο μικρός ήρωάς μας προσπαθεί να τον χρησιμοποιήσει για να σώσει την παραμυθούπολη, ας πούμε, τη χώρα των παραμυθιών. Δύο ταινίες, εξαιρετικές ταινίες, με έναν δράκο που ίσως είναι και λίγο τρομακτικός βέβαια όπως τον έχουν φτιάξει, αλλά παραμένει καλός, φιλικός, χνουδωτός, υπέροχος δράκος, στο νούμερο 6. Πάμε στο νούμερο 5, όπου έχουμε το πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας. Εξαιρετική ταινία κινουμένων σχεδίων, είναι το νούμερο 1 και το νούμερο 2, όπου την εποχή των Vikings, οι δράκοι ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους, αλλά ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλον. Δηλαδή οι δράκοι προσπαθούσαν να κλέψουν τους ανθρώπους, να τους κλέψουν τα πρόβατα, τα ζώα κτλ. Και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αποκρούσουν τους δράκους, τους σκοτώνανε κτλ. Ένα παιδί όμως των Viking καταφέρνει να γίνει φίλος με έναν από τους πιο μοχθηρούς δράκους, έναν από τους πιο κακούς δράκους σύμφωνα με τις δοξασίες των Viking. Και φυσικά γίνεται μια υπέροχη ταινία η οποία αξίζει να την δείτε. Αυτά τα δύο κινούμενα σχέδια λοιπόν στο νούμερο 5. Πάμε όμως πιο ψηλά, πάμε στο νούμερο 4, όπου έχουμε το Game of Thrones. Δεν ήθελα να βάλω σειρά, αλλά αφού έβαλα και το Merlin, ας προσθέσω και το Game of Thrones, αφού έχει εξαιρετικούς δράκους. Μιλάμε φυσικά για την Καλίση, την μάνα των δράκων, η οποία καταφέρνει και έχει στην κατοχή της 3 δράκους, ο ένας πιο φοβερός από τον άλλον. Τα ειδικά εφέ είναι εξαιρετικά για σειρά, έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα και βλέπουμε δράκους οι οποίοι είναι από τους πιο καλοφτιαγμένους στην ιστορία, τόσο του κινηματογράφου όσο και των σειρών. Έχουμε λοιπόν το Game of Thrones σε αυτό το σημείο. Στο νούμερο 3 έχουμε τον δράκο από το Hobbit, The Desolation of Smaug.
Ένας εξαιρετικός δράκος, πολύ καλοφτιαγμένος. Όλη η ταινία των Hobbit, σε αυτό το σημείο, η δεύτερη ταινία, είναι βασισμένη πάνω στον δράκο. Ο δράκος φυλάει ένα πετράδι, ένα μυθικό πετράδι, το οποίο όποιος το πάρει γίνεται κύριος ενός μεγάλου και αμύθιτου θησαυρού. Αρκεί να έχει αυτό το πετράδι. Τα Hobbit καταφέρνουν και βρίσκουν αυτό το πετράδι, αλλά ο δράκος προστατεύει όλον το θησαυρό και δεν είναι και τόσο φιλικός. Ένας εξαιρετικός δράκος, πολύ καλοφτιαγμένος, με εξαιρετικά απίστευτα εφέ, που στο τέλος κάνει και την επίθεσή του και καταστρέφει όλη τη γειτονική πόλη των ανθρώπων. Στο νούμερο 3 λοιπόν, Hobbit. Πάμε στο νούμερο 2, όπου έχουμε το Βασίλειο της Φωτιάς. Κλισέ για το νούμερο 2, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις όλων των φίλων των δράκων, αφού μιλάμε για έναν δράκο ο οποίος είναι στη μοντέρνα εποχή. Είναι ένας αρσενικός, τεράστιος δράκος, όπου εξαιτίας του δημιουργούνται και άλλοι δράκοι, καταστρέφουν όλο τον πλανήτη, όλοι οι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν σε οχυρά και να επιτίθονται με διάφορους τρόπους στους δράκους, αλλά χωρίς επιτυχία. Οι δράκοι έχουν κατακτήσει όλο τον πλανήτη, έχουν καταστρέψει το ανθρώπινο είδος. Και όμως υπάρχει ένας τρόπος να νικήσεις τους δράκους της ταινίας. Υπάρχει ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τον αρσενικό. Ποιος είναι αυτός? Δείτε την ταινία και θα καταλάβετε. Φοβερή ταινία στο νούμερο 2, το Βασίλειο της Φωτιάς. Πάμε όμως στην κορυφή. Δεν μπορεί να είναι άλλη ταινία. Είναι η καρδιά του δράκου. Δεν υπάρχει άλλη ταινία που θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τα εφέ δεν είναι τόσο καλά, προφανώς μιλάμε για μια παλιά ταινία, αλλά η ιστορία είναι απίστευτη, η ομιλία του Σον Κόνερι που κάνει τον δράκο είναι επίσης απίστευτη, η ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία, αφού ένας μυθικός δράκος αναγκάζεται να δώσει τη μισή του καρδιά, με μαγεία φυσικά, σε έναν νεαρό που δεν έχει γίνει ακόμα βασιλιάς, αλλά πρόκειται να γίνει βασιλιάς. Αυτός ο νεαρός όταν παίρνει τελικά τα ηνία, γίνεται κακός βασιλιάς. Ο δράκος νομίζει ότι φταίει η μισή του καρδιά και γι' αυτό το λόγο έγινε κακός ο βασιλιάς. Εξαφανίζεται και ένας υπότης πάει να τον σκοτώσει. Φοβερή ταινία! Φοβερή ταινία! Δείτε την όπως και δίποτε, είναι η κορυφή, είναι η καλύτερη ταινία με δράκους. Αυτή ήταν η λίστα μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, να μας στείλετε τα σχόλιά σας. Άμα σας άρεσε, να μας ξαναστείλετε επίσης τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε φυσικά subscribe, like και share. Και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!